τη συνάντηση. Γιάννη Τρουπή, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Βρετανική Πρωτεύουσα. Ήταν μια συνάντηση λοιπόν που κράτησε πάνω από 90 λεπτά. Στοιχείο, Μαριάννα, που από μόνο του θα λέγαμε λέει πολλά για τη σημασία που απέδωσαν και οι δύο πλευρές στη συγκεκριμένη συνάντηση. Από εκεί και πέρα, η εικόνα που έχουμε είναι ότι προφανώς και δεν ήταν μια εύκολη κουβέντα. Μια συζήτηση ήταν μια συζήτηση άλλωστε που έγινε σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία, σε ένα φορτισμένο θα λέγαμε κλίμα, όμως σε καμία περίπτωση από την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πως δεν είχε σε κανένα σημείο της συνάντησης, δεν έχει μπει σε κανένα σημείο της συνάντησης, θα λέγαμε το στοιχείο της κρισιμότητας. Συζητήθηκαν θέματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες, τα οποία η γειτονική χώρα θέτει εδώ και πολλές δεκαετίες, εκφράζοντας θέσεις που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, αλλά και πιο πρόσφατα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες, όπως το μεταναστευτικό. Για το μεταναστευτικό, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το ερώτημα στον κ. Ερντογάν, γιατί η Τουρκία δεν εφαρμόζει τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εάν οι λόγοι δηλαδή που δεν το κάνει είναι γεωπολιτικοί ή οικονομικοί. Ο κ. Ερντογάν, μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρέμεινε στις γνωστές θέσεις που έχει διατυπώσει, με τον μπαλάκι πλέον, και αυτό είναι σαφές, ως προς το θέμα αυτό να είναι πλέον στο γήπεδο της γειτονικής χώρας. Άλλοι που θα θέλαμε, Μαριάννα, να πούμε με απλά λόγια και να δούμε, να εξετάσουμε το πόσο καλά ή άσχημα πήγε τελικά η σημερινή συνάντηση, αυτό θα πρέπει να το δούμε και να το εξετάσουμε σε συνάρτηση με το ποιες θα είναι οι εξελίξεις τόσο στο μεταναστευτικό όσο και στο ζήτημα των θαλασσίων ζωνών. Ειδικά για το δεύτερο, θα περιμένουμε τελικώς να δούμε αν η Τουρκία επιλέξει τον δρόμο της απομόνωσης, όπως αυτός δείχνει να διαφαίνεται ότι τελικά αυτό τον επιλέγει μετά και τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μακρόν. Είδαμε στο βίντεο που προηγήθηκε του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του State Department, αλλά και της Ρωσίας. Ενώ κλείνοντας να σου πω ότι το θέμα των τουρκικών προκλήσεων έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στο γεύμα εργασίας που παρέδεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και εκπροσώπων άλλων χωρών που συνεισφέρουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα στη συμμαχία, βεβαίως ανάλογα με το ΑΕΠ τους. Γιάννη Τρουπή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ας δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται το κλίμα στην Τουρκία μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ αλλά και τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Πάμε αμέσως στην Αριάννα Φερεντίνου που μας περιμένει στην Κωνσταντινούπολη. Τι λένε λοιπόν, Αριάννα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης? Καλησπέρα λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά το τι διαμήθη κατά τη συνάντηση Ερντογάν και πώς αξιολογούν τη συνάντηση, δεν έχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Παραμένουν σιωπηλά, δεν είναι περίεργο αυτό, γιατί όπως θα θυμούνται οι τηλεθεατές μας, συνήθως τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας ενημερώνονται από τον ίδιο τον Ταϊπ Ερντογάν, συνήθως κατά την επιστροφή του στο αεροπλάνο, όπου έχει δίπλα του και τους δημοσιογράφους οι οποίοι τον ακολουθούν. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε ενδεχομένως την δική του ανάλυση, την δική του ενημέρωση που θα κάνει στους δικούς τους δημοσιογράφους, για να πάρουμε κάποια εικόνα του πώς πήγε η συνάντηση, τουλάχιστον πώς πήγε για την τουρκική πλευρά η συνάντηση και πώς την αξιολογεί. Που επικεντρώνεται ωστόσο το ενδιαφέρον, Αριάννα. Όσον αφορά τώρα το πώς πήγε ο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πρέπει να πούμε ότι τελικά δεν ήταν όλα ρόδινα. Δηλαδή τελικά δεν υλοποίησε την απειλή του ότι πρόκειται να μπλοκάρει τη συμμαχία, να μπλοκάρει το τελικό ανακοινωθέν, αν οι νατοϊκοί σύμμαχοι δεν χαρακτήριζαν τρομοκρατική οργάνωση τους Ιροκούρδους μαχητές του YPG, με τους οποίους η Τουρκία πολεμάει, όπως ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό. Ο ίδιος ο κύριος Στόλτεμπεργκ είπε ότι το θέμα του YPG δεν αναφέρθηκε καν στο θέμα της τρομοκρατίας. Συζήτησαν για την τρομοκρατία, όχι όμως για τους Κούρδους της Συρίας, τους Κούρδους μαχητές της Συρίας. Για τα S-400 υπήρξε πρόβλημα. Ο κύριος Στόλτεμπεργκ πάλι είπε ότι το S-400 δεν πρόκειται ποτέ να ενσωματωθεί στη στρατιωτική δομή του ΝΑΤΟ. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος Ερντογάν είχε μια πολύ καλή συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ. Άκουσε τα και καλά έτσι λόγια του διαφάνηκε πρόεδρου. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αριάννα Φερεντίνου.